Πού πρόξενο σήμερα, κύριε Γιώργο, ποια ήταν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν και ποιος ήταν ο σκοπός της επίσκεψης αυτής? Η Εκκρεμούση καταρχήν είναι μια επίσκεψη από μέρους του εδώ και 2 χρόνια περίπου. Λόγω COVID δηλαδή δεν γινόταν δεκτό το αίτημά του, καθότι γνωρίζουμε όλοι τα μέτρα που υπήρχαν. Έτσι σήμερα με την ευκαιρία ότι το απόγευμα θα είναι ο εμπορικός ακόλουθος στην εκδήλωση που κάνει το επιμελητήριο στο Πουγκρανάτε για τα επιχειρηματικά βραβεία, ο Τούρκος Πρόξενος αποφάσισε να δει τον Αντιπεριφερειάρχη Χατζηδικής όπως το έχει προγραμματισμένο, όπως σας είπα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καθαρά εθιμοτυπική η λόγη καταρχήν και δευτερευόντως ήταν μια ευκαιρία για αυτόν και για εμάς να ανταλλάξουμε απόψεις κυρίως στο τουριστικό κομμάτι, γιατί οι δύο χώρες συνοδεύουν, είναι γνωστό αυτό. Οι δύο λαοί χρόνια ζουν κοντά ο ένας με τον άλλον. Και μας δόθηκε, όπως είπα, η ευκαιρία να μιλήσουμε και για τους Έλληνες που πήγαινε στην Τουρκία, μια και η Χαλκιδική, όπως γνωρίζουμε όλοι, το προσφυγικό στοιχείο είναι τουλάχιστον σε ποσοστό 50%, αλλά και για τους Τούρκους, όπως είπε ο Πρόξενος, που έρχονται από την Τουρκία στην Ελλάδα προς την Ποτίδα και στη Φώκια, κυρίως για να γνωρίσουν πατρογονικές αιστείες. Έγινε επομένως μια επικοδομητική, κατά την άποψή μου, κουβέντα. Μπήκαμε στη διαδικασία να συζητήσουμε αν υπάρχει δυνατότητα στα πλαίσια της επιμήκυσης της τουριστικής περίοδου Μάιο-Σεπτέμβριο να υπάρχει και από μέρους μας αλλά και από μέρους τους μια προσπάθεια κατάρτισης κάποιων προγραμμάτων ώστε οι Έλληνες που θα πάνε στην Τουρκία αλλά κυρίως όπως το είπα εγώ οι Τούρκοι που θα έρθουν προς την Ελλάδα να τύχουν διαφορετικών τιμών, να είναι δηλαδή ένα προγραμματάκι το οποίο και θα δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που έρχονται στην άκρη της περίοδου να παίρνουν καλύτερες τιμές, αλλά και σε εμάς να έχουν πολύ περισσότερο κόσμο Σεπτέμβριο και Μάιο. Το δεύτερο που ήθελε και ενδιαφέρθηκε να μάθει κυρίως ήταν για το τι είναι αυτό που προσφέρει η Χαλκιδική με την οποία ήταν ενθουσιασμένος. Στο τέλος είπε ότι εγώ πιστεύω πως αν συνταξιοδοτηθώ πολύ θα ήθελα να έρθω να ζήσω στη Χαλκιδική, θέλοντας να δείξει πόσο πολύ του αρέσει ο τόπος μας. Το δεύτερο επομένως που ζήτησε να μάθει λεπτομερώς είναι για τα μνημεία τα οποία διαθέτει η Χαλκιδική και ποια θεωρούμε εμείς ως σπουδαιότερα. Βεβαίως αρχαίες τα Άγιο Αριστοτέλης, Πετράλωνα και Σπήλαιο και Άγιον Όρος Μοναστική Πολιτεία, τα τρία κατά την άποψή μου κορυφαία σε επίπεδο νομού. Έγινε μια από μέρος του, θα πω εγώ, πολύ λεπτή κουβέντα με την έννοια ότι ενδιαφερόταν για λεπτομέρειες, για τον τρόπο ζωής των μοναχών στα Άγιον Όρος, παραδείγματος χάρη, για το πώς ασκούν τα διακονήματά τους εκεί και επίσης για τα αρχαία στάδια και τον Αριστοτέλειο, που επί της ουσίας μου φάνηκε πως έχει ιδιαίτερη συμπάθεια προς τον Αριστοτέλειο, το θεωρεί έναν από τους μεγαλύτερους φιλόσοφους της αρχαιότητας και τον εκπλήσει κάθε φορά το πόσο επίκαιρος είναι ακόμη και σήμερα. Βεβαίως πέρα από τα τρία που προανέφερα, κάναμε μια πιο λεπτομερή ακόμη κουβέντα όσον αφορά τα αρχαιολογικά μνημεία σε επίπεδο Χαλκιδικής, για την αρχαία Όλυθο, την αρχαία Άκανθο, για το μνημείο, για το χώρο του Αμοναδία στην περιοχή της Καλλιθέας και γενικότερα το ότι η Χαλκιδική βεβαίως για τη Μονή Ζυγού, το ότι η Χαλκιδική βεβαίως βρίθη μνημείων και χώρων τις οποίες κάποιος μπορεί να επισκεφθεί, είναι γεγονός, το διαπίστωσε και ο ίδιος στην πορεία της κουβέντας βεβαίως. Άρα μια κουβέντα πάνω από μισή ώρα ολοκληρώθηκε κατά την άποψή μου μέσα σε πολύ καλές συνθήκες. Εξάλλου οι δύο λέει δεν έχουν να χωρίσουν κάτι και ο ίδιος αναφέρθηκε σε αυτό και εμείς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα, και σε αυτό το κομμάτι θα επανέλθουμε στην κανονικότητα χωρίς ακραίες φωνές οι οποίες δημιουργούν τα όποια θέματα δημιουργούνται. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να ασκήσουμε εξωτερική πολιτική βεβαίως. Αυτό που κάνουμε είναι να υποδεχόμαστε όλους όσους ζητάνε τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής ως θεσμό να τον δούνε. Και η κουβέντα που κάνουμε περιορίζεται καθαρά στο κομμάτι της εθιμοτυπίας πρώτον και δευτερευόντως στο να προβάλλουμε τον τόπο μας με οποιοδήποτε τρόπο. Φέτος είχαμε επισκέπτες από την πλευρά της Γερμανικής. Μετά από το 2016, που κατά την άποψή μου ήταν η καλύτερη χρονιά επισκεψιμότητας από την πλευρά των Τούρκων, φέτος ήταν η δεύτερη καλύτερη. Είχαμε πάρα πολλούς Τούρκους, διαπιστωμένο αυτό, και έδειξε ότι υπάρχει μια τάση ενίσχυσης του συγκεκριμένου ρεύματος. Γι' αυτό και κάναμε την κουβέντα που κάναμε, για την προώθηση δηλαδή κάποιων προγραμμάτων τα οποία θα ενισχύσουν αυτό το ενδιαφέρον. Θέλω να πιστεύω ότι, μιας και είπε ο ίδιος πως θα ήθελε να ξαναβρεθούμε, μας κάλεσε να πάμε βέβαια και στην Τουρκία, θα
ήταν χαρά του, λέει, να επισκεφθούμε την Κωνσταντινούπολη από την οποία κατάγεται, όπως και εμείς τον καλέσαμε, αν και εφόσον θέλει, να ξανάρθει στη Χαλκιδική μας. Τον καλέσαμε επίσης να επισκεφθεί τα Οθωμανικά Λουτρά στα αρχαία στάγερα, επισκέψιμος χώρος πλέον, συνοδεία των αρχαιολόγων των δικών μας, οι οποίοι θα τον κατοπίσουν για το τι ακριβώς είναι εκεί πάνω, με σκοπό και στόχο στη Βορειοανατολική Χαλκιδική να αναπτυχθεί ένα ρεύμα Τούρκων επισκεπτών, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, αυτοί σε τέτοιου είδους μνημεία Οθωμανικά έχουν την τάση της επίσκεψης. Θέλω να πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε. Υποσχέθηκε ότι θα πάει βεβαίως προς την Βορειοανατολική Χαλκιδική και συγκεκριμένα στα Στάγερο, όπου υπάρχει το συγκεκριμένο μνημείο. Ήταν μια καλή και επικοδομητική κουβέντα.